Στο πλαίσιο της συνεργασίας που επιτεύχθηκε ανάμεσα στον Δήμο Καβάλας και στον Βαβαρικό Οργανισμό Τουρισμού, την Παρασκευή 17 Μαρτίου θα επισκεφθούν την Καβάλα για μια πρώτη γνωριμία η Διευθύντρια του Βαβαρικού Οργανισμού Τουρισμού, ο Βοηθός Επίσκοπος του Μονάχου και ταξιδιωτικοί πράκτορες. Περιμένουμε επισκέψεις την Παρασκευή. Είναι ο βοηθός του Επισκόπου μαζί με την επικεφαλής του Γραφείου Προσκυνηματικού Τουρισμού της Βαβαρίας. Mm-hmm. Η Βαβαρία, όπως μάθαμε στο Βερολίνο, είναι εξαιρετικά θρησκευόμενοι πολίτες σε ένα ποσοστό 90% και σκοπεύουν να εντάξουν την Καβάλα και τους Φιλίππους, την Νεάπολη της εποχής και τους Φιλίππους, mm-hmm. σαν έναν σταθμό ενός προγράμματος διοργάνωσης προσκυνηματικού τουρισμού που τους κατατάσσει στην ίδια σειρά μαζί με τους Αγίους Τόπους στη Ρώμη, τον Σαντιάγκο τε Κομποστέλα και άλλα τέτοια μεγάλα προσκυνήματα των καθολικών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, δεδομένου ότι ανοίγει τις πόρτες σε αυτό που πάντοτε επιδιώκαμε, την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού, γιατί κατ' ουσίαν είναι επέκταση της τουριστικής περίοδου της καλοκαιρινής. Mm-hmm. Οι τουρίστες αυτοί δεν πρόκειται να έρθουν για να κάνουν μπάνιο στη θάλασσα, για να υποφαληθούν από τον ήλιο. Θα έρθουν για να δουν αυτούς τους ιστορικούς τόπους που για αυτούς έχουν πολύ μεγάλη αξία. Το Βαβαρικό Γραφείο Προσκυνηματικού Τουρισμού σχεδιάζει να προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού Γερμανών επισκεπτών, υποστηρίζοντας με τον τρόπο αυτό την ανάπτυξη των αδύναμων δομών της συγκεκριμένης περιφέρειας, αναφέρει σχετικά το τηλεγράφημα του Καθολικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Το 2016, ο αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων ανακηρύχθηκε από την UNESCO Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε αφορμή για την προσπάθεια τόνωσης του τουρισμού στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, της οποίας οι δομές είναι μάλλον αδύναμες, αναφέρει χαρακτηριστικά το τηλεγράφημα του Καθολικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση ITB του Βερολίνου, το Βαβαρικό Γραφείο Προσκυνηματικού Τουρισμού ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει στο εξής να προωθήσει τους Φιλίππους ως προορισμό. Τέλη Μαρτίου, το γραφείο πρόκειται να διοργανώσει ένα ταξίδι στην Καβάλα, στο οποίο θα συμμετάσχουν άτομα τα οποία θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές, θα συμβάλλουν δηλαδή στη συνέχεια στην προώθηση του τουρισμού στην περιοχή. Το Βαβαρικό Γραφείο, το οποίο κατέχει ηγετική θέση στον τομέα του προσκυνηματικού τουρισμού, ελπίζει πως η ανακήρυξη των Φιλίππων σε Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO θα βοηθήσει ώστε να καταστούν ένας ελκυστικός προορισμός για τουρίστες με πνευματικές αναζητήσεις. Εξάλλου, να μην ξεχνούμε ότι οι Φίλιππι, αν μπήκανε στους φυλασσόμενους θησαυρούς της UNESCO, μπήκαν χάρη στις βασιλικές, τις τεράστιες μεγάλες βασιλικές της εποχής και τη βασιλική του Παύλου, τις πρωτοχριστιανικές εκκλησίες δηλαδή. Αυτά όλα φυσικά που σας προανάφερα γίνονται πάντα σε συνεργασία με την τοπική Μητρόπολη, διότι ο ίδιος ο Σεβασμιότατος πρόκειται να τους υποδεχθεί στην Αγία Λιδία. Ακούγεται το όνομα της Νεάπολης και των Φιλίππων σε ολόκληρο τον καθολικό κόσμο, όταν γίνεται ένα από τα προσκυνήματα των καθολικών. Επιτέλους, και να ευελπιστώντας ότι θα γίνει και ένα από τα προσκυνήματα όχι μόνο των καθολικών, αλλά και των Ορθοδόξων και όλων των χριστιανών. Η ταξιδιωτική επιχείρηση έχει ήδη συμπεριλάβει τους Φιλίππους και την Καβάλα στο πρόγραμμά της, ωστόσο μόνο ως σταθμό του εξαήμερου ταξιδιού προσκυνηματικές περιηγήσεις στη Βόρεια Ελλάδα. Ο Υφυπουργός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης της Γερμανίας και εντεταλμένος για την Ελληνογερμανική Συνέλευση Hans-Joachim Fuchtel χαιρέτησε τη νέα συνεργασία μεταξύ της Γερμανικής Εκκλησίας και της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, λέγοντας μεταξύ άλλων πως 2,2 εκατομμύρια Γερμανοί τουρίστες επισκέφτηκαν τον προηγούμενο χρόνο την Ελλάδα. Πρόκειται για αύξηση του αριθμού των Γερμανών τουριστών, αλλά εμείς θεωρούμε πως μπορεί να αυξηθεί ακόμη περισσότερο.